Και σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον καλεσμένο μας, όπως σας είχα προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο τα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής όσο και του εξωτερικού, καθώς είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος μοιράζεται την μισή του ζωή στην Αθήνα και την άλλη μισή στο Παρίσι και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και την ευρωπαϊκή κουλτούρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ήδη ο κύριος Δημοσθένης Δαβέτας, ο οποίος είναι καθηγητής της φιλοσοφίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων και είναι πάντοτε τιμή και χαρά να συνομιλούμε μαζί, καθώς τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι και η ανάλυση την οποία κάνει είναι πάντοτε εύστοχη. Κύριε Δαβέτα, καλημέρα σας, καλή χρονιά και χρόνια πολλά εύχομαι. Καλημέρα, επίσης καλή χρονιά και πάνω απ' όλα υγεία. Να είμαστε όλοι καλά και να ευχηθούμε από αυτήν εδώ την συχνότητα του 2019 να είναι μια χρονιά η οποία θα φέρει καλύτερα πράγματα για τούτον εδώ τον τόπο. Το εύχομαι και εγώ ολόψυχα. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, να ξεκινήσουμε λίγο με τα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, καθώς σίγουρα γνωρίζουμε ότι το 2019 θα είναι μια χρονιά εκλογών. Το θέμα είναι πότε θα είναι αυτή, καθώς η ασυνεννοησία, θα λέγαμε, η ασυμφωνία μεταξύ των κομμάτων που βρίσκονται στην συγκυβέρνηση και το χάσμα όσο πάει και μεγαλώνει. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι εδώ πέρα το πράγμα έχει πάρει την αντίστροφη πορεία και όλοι κοιτάνε στρατηγικά να δουν πώς θα φύγουν ή πώς θα μπουν στον χρόνο αυτό ή πώς θα φύγει η θητεία αυτή με τις λιγότερες απώλειες και τα μεγαλύτερα κέρδη. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα το οποίο έχει σταθεροποιηθεί, ανεξαρτήτως αν πολλοί λένε ότι αυτό είναι φαινομενικό και μπορεί κάποια στιγμή να ανατραπεί. Κατά την προσωπική μου άποψη, το προβάδισμα αυτό είναι σταθερό, με μικροαποκλήσεις, σταθερό προβάδισμα, άρα έχει το προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση σημερινή προσπαθεί όσο μπορεί, κατά τη γνώμη μου είναι λογικό, να έχει λιγότερες απώλειες και να βγει λιγότερο λαβωμένη από μια εκλογική ήττα. Εδώ πέρα βέβαια η συνέχεια είναι η εξής. Κατά τη γνώμη μου οι εκλογές θα γίνουν τότε που ο Πρωθυπουργός θα κρίνει ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να φύγει λιγότερα λαβωμένος και νομίζω ότι αυτό θα γίνει όσο μπορεί μετά την ιστορία των Πρεσπών. Σίγουρα. Γιατί οι Πρέσπες είναι κάτι το οποίο βαραίνει πολιτικά άσχημα στην κυβέρνηση. Δεν κάνω κριτική αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ να δω αποστασιοποιημένα τα πράγματα. Έτσι ακριβώς, να ερμηνεύσουμε λίγο την κατάσταση. Ναι. Είναι λοιπόν ένα γεγονός το οποίο από μόνο του φέρει ένα πολύ μεγάλο εθνικό βάρος και ένα ηθικό βάρος για όλες τις καταστάσεις. Οπότε, αν θέλετε, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έχει μια, αν θέλετε, εύκολη συνέχεια. Εκεί πάνω παίζεται όλο το παιχνίδι. Ο κύριος Καμένος προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από τις Πρέσπες. Βέβαια, εδώ πέρα έχουμε το εξής περίεργο. Προσπαθεί να επιβιώσει χωρίς να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό είναι το οξύμορο της υπόθεσης. Ναι, αλλά εάν όμως, προσέξτε, εάν όμως δει ότι αυτή η τακτική του το να επιβιώσει με το όχι των Πρεσπών και με το ναι στην κυβέρνηση δεν του βγαίνει, μην εκπλαγείτε αν δείτε, ας πούμε, ξαφνικά αλλαγή από τον κύριο Καμένο και έχουμε τελευταία στιγμή, ας πούμε, μια προσπάθεια να παίξει το πάρτα όλα που λέμε, δηλαδή το ρουαμάτ για να μπορέσει να κάνει τα πάντα, ανεξάρτητα από τις συμφωνίες μπορεί να έχει, γιατί παίζει την επιβίωσή του. Και ξέρουμε ο καθένας όταν φτάνει στα όρια της επιβίωσης, κοιτάει τους μηχανισμούς που θα τον βαστίξουν στη ζωή την πολιτική και όχι τις συμφωνίες τις οποίες είχε τηρήσει μέχρι τώρα. Θεωρείτε δηλαδή ότι θα στηρίξει την κυβέρνηση για να κερδίσει χρόνο προσπαθώντας να αντιστρέψει το κλίμα το οποίο όπως φαίνεται προς στιγμή διαμορφώνεται εις βάρος και των δύο κομμάτων? Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, αυτό προσπαθεί να κάνει. Αλλά φοβάμαι ότι έτσι όπως πάει όταν θα έρθει η συμφωνία στη Βουλή, το ήδη κλίμα εναντίον της κυβέρνησης θα οξυνθεί. Και αυτή η κόντρα που γίνεται μεταξύ κυρίου Καμένου και του πρώην Υπουργού Εξωτερικών, κυρίου Κοζιά, είναι μια κόντρα η οποία δεν βοηθάει την κυβέρνηση. Διότι φαίνεται ότι προσπαθεί να την κάνει να είναι μια προσωπική κόντρα, αλλά δεν είναι προσωπική κόντρα. Απ' τη μία ξέρουμε ότι ο κύριος Κοζιάς ήταν αρχιτέκτονας της πολιτικής της συμφωνίας των Πρεσπών και απ' την άλλη ο κύριος Καμένος ξέρουμε ότι
προσπαθεί να συμβιβάσει μια αντίφαση η οποία είναι ανάμεσα σε αυτό που διαδήλωνε ότι πιστεύει μια ζωή και σε αυτό που εκ των πραγμάτων ήταν υποχρεωμένος να κάνει λόγω της συμμετοχής του στην κυβέρνηση. Αυτό είναι μεγάλη παγίδα. Προσέξτε, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο κόσμος έχει ήδη παίξει τα χαρτιά του και δεν μπορεί να συγχωρέσει τον κύριο Καμένο μόνο και μόνο με το να βγει και να πει καταγγείλει τη συμφωνία των Πρεσπών. Και έτσι θα του πει πολύ λογικά γιατί δεν το έκανες τότε που γινόταν η συμφωνία. Έτσι ακριβώς. Και το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί συνεχίζεις να στηρίζεις μια κυβέρνηση η οποία προωθεί τη συγκεκριμένη συμφωνία. Ναι. Όταν δεν συμφωνείς με ένα τόσο σοβαρό εθνικό θέμα, νομίζω ότι παίρνεις τα μπουγαλάκια σου από την κυβέρνηση και αποχωρείς όσο το δυνατόν συντομότερα, αφενός για να μην έχεις πλήγμα στη δημοτικότητά σου και αφετέρου γιατί θεωρείς ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση προωθεί μια συμφωνία η οποία είναι ζημιογόνα για τα εθνικά συμφέροντα. Ναι, και το κάνεις έγκαιρα. Ακριβώς αυτό, το κάνεις έγκαιρα. Και ηθικό βάρος η απόφασή σου. Γιατί άμα δεν το κάνεις έγκαιρα, θεωρούν ότι είναι τακτικισμοί και στρατηγική λαϊκιστική. Με αποτέλεσμα, ακόμη και αν έχεις κάποιο δίκιο μέσα σου, να το χάνεις. Έτσι ακριβώς. Κύριε Δαβέτα, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι σίγουρα θα μας απασχολήσει και τις επόμενες ημέρες. Έχουμε και την συνέλευση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και των ανεξάρτητων Ελλήνων την ερχόμενη Τετάρτη, όπου σίγουρα και εκεί θα υπάρχουν κάποιες θα βγουν ειδήσεις. Φαίνεται, μια τελευταία ερώτηση, φαίνεται να έχει χάσει τον έλεγχο του κόμματός του ο κύριος Καμένος, καθώς βλέπουμε πρωτοκλασσά τα ονόματα των βουλευτών του, όπως ο κύριος Κουίκ, η κυρία Κουντουρά και ο κύριος Παπαχριστόπουλος, ακόμα και η κυρία Παπακώστα, φαίνεται να κλείνουν προς το ΣΥΡΙΖΑ και να στηρίζουν την κυβέρνηση, ενδεχομένως να ψηφίσουν και τη συγκεκριμένη συμφωνία των Πρεσπών, με τον κύριο Παπαχριστόπουλο να το έχει δηλώσει σαφέστατα ότι θα ψηφίσει τη συμφωνία, ενδεχομένως να το πράξουν και οι άλλοι. Άρα βλέπετε το εσωτερικό του κόμματός του να ακολουθεί μια διαφορετική πορεία από ότι ο ίδιος θα συστήσει στους βουλευτές του. Εκ των προτέρων είναι χαμένη αυτή η πάθεια ανασυγκρότησης του κόμματός του. Θα σας πω γιατί. Γιατί το πολιτικό σκηνικό βασίζεται και όλο θα βασίζεται ακόμη περισσότερο στην πόλωση και στην όξυνση. Αυτές τις εκλογές είναι εκλογές πολύ σημαντικές, πέρα από τις ευρωπαϊκές και τις πολιτικές, με αποτέλεσμα το θέμα των Πρεσπών από τη μία να είναι ένα σοβαρό εθνικό θέμα και από την άλλη να είναι το εργαλείο πάνω στο οποίο θα στηριχθούν πάρα πολύ οι αντίπαλοι για να οξυνθεί η κόντρα μεταξύ τους σε φοβερό σημείο. Άρα, από τα μικρά κόμματα, ο Καμένος δεν θα επιβιώσει. Δεν θα επιβιώσει, όχι σαν πρόσωπο, σαν μηχανισμός, διότι θα του πάρει κόσμο, επιτρέψτε μου να κάνω αυτή την πρόβλεψη, ο κύριος Λεβέντης. Ο οποίος κύριος Λεβέντης, ακόμη και αν δεν ήταν ένα ισχυρό χαρτί παλαιότερα, η στάση του στη Μακεδονία του έδωσε πολλούς πόντους στη Βόρεια Ελλάδα. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι ο κύριος Λεβέντης μάλλον θα μπει στη Βουλή, όπως φαίνεται, και ο κύριος Καμένος όχι. Τώρα από εκεί και πέρα ο κύριος Καμένος είπε χτες μία φράση η οποία είναι αξιοπερίεργη. Λέει εγώ δεν θέλω να φάω κάποια σφαίρα και να την πληρώσω εγώ. Αυτό δείχνει και μία μορφή πανικού φόβου και πανικού που έχει, διότι μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη να βρεθεί εκτός παιχνιδιού. Εγώ έτσι το ερμηνεύω, τελείως εκτός παιχνιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, καθώς όπως είπα και νωρίτερα θα μας απασχολεί σίγουρα και τις προηγούμενες ημέρες και ενδεχομένως να έχουμε και εξελίξεις νωρίτερα από το αναμενόμενο. Και να πάμε λίγο κύριε Δαβέτα, γιατί είστε ένας άνθρωπος τυχερός, ο οποίος όπως είπα και στην εισαγωγή ζει την μισή του ζωή στην Αθήνα και την άλλη μισή στο Παρίσι, όπου εισπράττει με τον καλύτερο τρόπο και ζει από κοντά την γαλλική κοινωνία και πώς αυτή διαμορφώνεται και πώς αυτή εξελίσσεται μέσα και από την μέσα από το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων, όπου και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε είχαμε συγκέντρωση, σίγουρα σε μικρότερης κλίμακας, ωστόσο οι Γάλλοι πολίτες συνεχίζουν και διεκδικούν καλύτερες συνθήκες και κοινωνικές πολιτικές. Φοβερά επεισόδια, προσέξτε. Το παιχνίδι εκεί έχει χοντρίνει για τα καλά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, στο πολιτικό επίπεδο, ο αυθορμητισμός ο αρχικός των κύριων των γυλαίκων δείχνει να βρίσκεται υπό την επίδραση τώρα κάποιων, αν θέλετε, συμβίβαστων στοιχείων.
Μερίδα έχει και ο Μελανσόν, μερίδα έχει και η Λεπέν, μερίδα έχουν και κάποιοι οι οποίοι είναι, ας το πούμε, αυτόνομοι. Mm-hmm. Οι ασυμβίβαστοι έχουν το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή. Δεν τους ακολουθεί η τόσο μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου όπως παλιότερα, διότι ένα μεγάλο μέρος αυτής της παλιάς πλειοψηφίας δηλώνει ότι έχουν ικανοποιηθεί από κάποιες προτάσεις οικονομικές που έχει δηλώσει ο Μακρόν. Όμως η δυσπιστία απέναντι στο Μακρόν τους κάνει να έχουν μία σχετική ανοχή απέναντι στο κίνημα, άρα δηλαδή μία σιωπηλή, η σιωπηλή ανοχή είναι συνήθως, μετατρέπεται άμεσα σε μία μορφή συμφωνίας, καλώς κάνετε. Mm-hmm. Και κυρίως βέβαια αυτό το οποίο συμβαίνει, το οποίο είναι τραγικό για τη Γαλλία, μιλάμε για πλιάτσικο. Κάθε φορά υπάρχουν βίαιες σκηνές τις οποίες εκμεταλλεύονται διάφοροι επιτίδοι. Οι πλιατσικολόγοι αυτοί που... Μπαίνουν στα μαγαζιά, κλέβουν τα μαγαζιά. Η αστυνομία χτυπάει άσχημα. Εχθές είδαμε μια σκηνή τραγική, σαββατιάτικα, μάλλον προχθές, στην οποία έτυχε να απομονωθεί ένας αστυνομικός και πέσαν όλοι πάνω του τέτοια χτυπήματα. Δεν απορώ πως έζησε. Και πρόλαβαν, και προσέξτε, σε απόσταση 10 μέτρων ήταν οι δικοί του οι άνθρωποι της αστυνομίας. Mm-hmm. Ρίξαν ασταμάτητα δακρυγόνα και αέρια για να σπάσουν αυτό τον πυρήνα ο οποίος τον χτυπούσε αλίπητα τον αστυνόμο. Δηλαδή εδώ ξεφύγαμε λίγο από τα κοινωνικά αιτήματα, περνάμε σε συμπεριφορά βίαιη και αντικοινωνικά και ασύμφωρη. Και συμπεριφορά ανομίας που σίγουρα κατακρίνεται από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του λαού. Ναι, αυτή η βία, ακόμη και αυτή που δείχνουν την ανοχή που σας είπα πριν, τα αιτήματα είναι εναντίον τους σε μεγάλη πλειοψηφία. Σε μεγάλη πλειοψηφία. Μάλιστα. Βλέπετε να αντιστρέφεται λίγο το κλίμα όσον αφορά το κίνημα των κίτρινων γυλαίκων. Δηλαδή, ενώ ήταν ένα κίνημα που διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες υπό την ευρεία έννοια και παροχές από το κράτος, βλέπουμε να έχει φτάσει σε ένα σημείο που το εκμεταλλεύονται οι πλατσικολόγοι αυτοί που λέμε, καταστρέφουν καταστήματα, παίρνουν πράγματα και προϊόντα από τα καταστήματα και... Βλέπουμε μια έτσι σύγχυση και μια κατάσταση ανομίας όπου δεν ταιριάζει με το αρχικό πνεύμα του κινήματος. Κοιτάξτε, στην πολιτική αυτό που μετράει πάντα είναι το timing. Δηλαδή το πότε θα ξεκινήσεις κάτι και πότε θα πρέπει να σταματήσεις κάτι. Κοίτα να γυλαίκα, εάν συνεχίσουν αυτή την πορεία θα χάσουν το δίκιο τους. Διότι οι παρήσακτοι, ας το πω έτσι, mm-hmm. αυτοί οι οποίοι μπαίνουν με αρνητικές δυνάμεις, αρνητική ενέργεια, αυτοί κινδυνεύουν να μετατρέψουν το κίνημα σε απλά ένα αντικοινωνικό βίαιο κίνημα. Εκεί λοιπόν θα χάσουν και κινδυνεύουν να χάσουν και κάποια από τα αιτήματα τα οποία δικαίως κέρδισαν και δικαίως υποχώρησε να τους τα δώσει ο πρόεδρος Μακρόν. Μάλιστα. Είναι πολύ κατανοητό αυτό που λέτε. Ένας ψύχραιμος αναλυτής τα κοιτάζει αυτά και λέει ότι θα πρέπει να ξέρουν πού θα σταματήσουν έτσι ώστε να πάρουν μια άλλη πορεία και αυτά τα λεγόμενα εξτρεμιστικά στοιχεία να μπορέσουν να απομονωθούν από την αστυνομία. Έτσι. Πολύ σωστά. Κύριε Δαβέτα, ο Εμμανουέλ Μακρόν ήταν ένα πρόσωπο που θεωρήσαμε πολύ πως θα αλλάξει, αν θέλετε, την ροή και την πορεία των γεγονότων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές που χαράσει. Θα είναι ένας άνθρωπος που θα σηματοδοτήσει την στροφή προς τις κοινωνίες και τη στροφή προς τις κοινωνίες, αν θέλετε, στις πολιτικές που χαράσονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η πράξη μας απέδειξε το αντίθετο. Έχει χάσει καθόλου από την δημοτικότητά του όσον αφορά την γαλλική κοινωνία? Α, τελείως. Μιλάμε για αλλαγή πορείας. Έχει πέσει κάτω από το 25%, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, ούτε ο Ολάντ δεν είχε σε τόσο χρόνο διακυβέρνησης. Όσο για τα ευρωπαϊκά του όνειρα, νομίζω ότι πρέπει να τα ξεχάσει, διότι η νέα πορεία των πραγμάτων οδηγεί σε μια Ευρώπη η οποία πρέπει να διοργανωθεί μεν, αλλά πολύ δύσκολο το βλέπω αυτή η Ευρώπη να γίνει υπερεθνική Ευρώπη τώρα άμεσα όπως το ήθελε ο Μακρόν και η Μέρκελ. Διότι τα έθνη δείχνουν να ανθίστανται, το θέμα της ταυτότητας, της εθνικής ταυτότητας και της πολιτισμικής ταυτότητας δείχνει να μην θέλει να υποχωρήσει μπροστά σε αυτό το, αν θέλετε, το χήμαρο το μεταναστευτικό, mm-hmm. ο οποίος παίρνει μια άλλη πια διάσταση.
πέρα από το μεταναστευτικό. Άρα λοιπόν, ποιο ισόφρονη κατάσταση είναι να παραμείνουν τα πράγματα όπως έχουν, αλλά να αλλάξει η δομή, να μπουν οι βάσεις για μια σταδιακή και μια πιο μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή ενοποίηση. Όχι να περάσουμε άμεσα και γρήγορα σε μια υπερευθυντική Ευρώπη. Δεν το βλέπω να λειτουργεί έτσι, διότι τροφοδοτεί τις λεγόμενες ακραίες δυνάμεις, λαϊκιστικές ή εθνικιστικές δυνάμεις, οι οποίες τροφοδοτούνται από αυτή την πολιτική της Μέρκελ, η οποία θα πρέπει να αλλάξει. Αυτή η πολιτική της Γερμανίας πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να συμπράξει με τον Μακρόν σε από κοινού πρόγραμμα, διότι ο Μακρόν αμφισβητείται πάρα πολύ στο εσωτερικό, η Μέρκελ αμφισβητείται επίσης στο εσωτερικό. Άρα, όταν αμφισβητούνται στις χώρες τους, πώς θα μπορέσουν να περάσουν προς τα έξω αυτό το πρόγραμμα, όσο έξυπνα τεχνάσματα νομικά και θεσμικά μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Μάλιστα. Θεωρείτε ότι το 2019 θα είναι μια ημερομηνία ορόσημο όσον αφορά το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών τους οποίους έχει δημιουργήσει, καθώς να αναφέρουμε ότι φέτος τελειώνει η θητεία του κυρίου Ντράγκη ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κυρίου Γιουνκέρ και του κυρίου Τούσκ. Ανθρώπους που έχουν μείνει στο υποσυνείδητό μας ότι προωθούν και στήριζαν τα σχέδια αυτά που έτσι διαμορφώνονταν από τα κέντρα εξουσίας και, και κυρίως τη Γερμανία. Οι αντικαταστάτες αυτών των προσώπων θεωρείτε ότι θα ανοίξουν τα αυτιά τους σε όσα απαιτούν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην Ευρώπη γενικότερα? Είναι υποχρεωμένοι να ανοίξουν τα αυτιά τους και τα μάτια τους, γιατί οι ευρωεκλογές, και θυμηθείτε αυτό που σας λέω, θα δώσουν μεγάλη όθηση τα λεγόμενα ευρωσκεπτικά κόμματα. Θα δώσουν μεγάλη όθηση γιατί ο κόσμος καταρχήν έχει καταλάβει ότι μπορεί πια με την ψήφο να αλλάξει καταστάσεις. Κάποτε πριν 4-5 χρόνια δεν το σκεφτόταν αυτό. Τώρα με βάση αυτά τα ευρωπαϊκά, διάφορες νέες ευρωπαϊκές εξελίξεις που γίνονται, Αυστρία, Ιταλία και ούτω καθεξής, βλέπει ότι μπορεί η ψήφος να παίξει ρόλο και να αλλάξει κυβερνήσεις. Λοιπόν, θα έχουμε μαζική συμμετοχή σε ευρωεκλογές με κατεύθυνση αντιγραφειοκρατική των Βρυξελών. Σίγουρα. Και κατά πόσο θα στηριχτούν και τα κόμματα τα οποία μιλάνε για λιγότερη Ευρώπη, έτσι. Κυρίως τα ακροδεξιά κόμματα είναι αυτά. Ναι, τα ακροδεξιά κόμματα μιλάνε για λιγότερη Ευρώπη. Αν θέλουμε όμως να έχουμε Ευρώπη, γιατί το φοβερό είναι ότι οι μένοι ηγέτες των ακροδεξιών κομμάτων, όταν λένε λιγότερη Ευρώπη, εννοούν λιγότερη από αυτή την γραφειοκρατική Ευρώπη των Βρυξελών που ζούμε, το γερμανικό μοντέλο. Άμα τους ρωτήσετε όμως στη βάση, θέλουν όλη την Ευρώπη, την αγαπάνε την Ευρώπη, αγαπάνε να επικοινωνούν τα κράτη μεταξύ τους. Δεν θέλουν να χάσουν τις εθνικές τους ταυτότητες. Θέλουν να είναι ανοιχτοί στον ξένο. Μην ξεχνάτε ότι για χρόνια ζούσαν, εγώ έχω ζήσει χρόνια στη Γαλλία, δεν υπήρχαν προβλήματα με τους ξένους. Αυτό έγινε τώρα τελευταία με το μαζικό μεταναστευτικό, το οποίο οι περισσότερες χώρες το είδαν σαν μια προσπάθεια ανατροπής του έθνους κράτους, μια προσπάθεια ανατροπής των πολιτιστικών τους μνημών και ταυτοτήτων. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουν να μην στρέψουν όλο αυτόν τον κόσμο προς αυτό που ονομάζουν ακραδεξιά και τους υποχρεώσουν να ψηφίσουν κάποιους λαϊκιστές ακροδεξιούς, οι οποίοι δεν κοιτάνε το συμφέρον των Ευρωπαίων. Μάλιστα. Για να δούμε κατά πόσο θα επιβεβαιωθούν όλοι αυτοί που θεωρούν ότι το 2019 θα είναι μια ημερομηνία ορόσημο όσον αφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Δαβέτα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Εύχομαι καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης χαίρομαι πάντοτε όταν τα λέμε. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα.